Σε μήνυ ανασχηματισμό, προχώρησε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μετά τη συνάντηση που είχε με τη νέα υποψήφια επίτροπο από τη Σλοβενία, Βιολέτα Μπούλτ. Το χαρτοφυλάκιο που τη πρότεινε είναι αυτό των μεταφορών, για το οποίο προοριζόταν ο Σλοβάκος υποψήφιος. Ο Μάρο Σεύκοβιτς, ο οποίος μάλιστα είχε αποσπάσει πολύ θετική αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής, προορίζεται πλέον για τη θέση του Αντιπροέδρου της Κομισιόν με την αρμοδιότητα της Ενεργειακής Ένωσης. Ο Σλοβάκος Σοσιαλδημοκράτης όλα δείχνουν ότι θα πάρει τη θέση για την οποία προοριζόταν η πρώην Πρωθυπουργός της Σλοβενίας Αλένκα Μπράτουσεκ, η οποία κόπηκε μετά την αρνητική ψήφο των Ευρωβουλευτών. Μπούλτς και Σεύκοβιτς θα απαντήσουν εκ νέου στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Η νέα Κομισιόν Γιούνκερ όλα δείχνουν ότι θα λάβει πλέον το πράσινο φως από την Ευρωβουλή, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοέμβρη.